Είναι στο μυαλό η σκλαβιά μα. Στο μυαλό είναι η σκλαβιά μα, όχι στην πραγματικότητα. Δείτε την περίπτωση του Τσιτσιπά. Είναι ενήλικα, είναι 25 ετών, βγάζει χρήματα από το τέννη. Στο μυαλό του, μέσα είναι υποχρεωμένο να ευχαριστεί του γονεί του και να συνεχίζει να του έχει προπονητέ. Εφόσον και ο ίδιο, όπω είδατε στο απόσπασμα, αντιλαμβάνεται πω αυτό δεν είναι λειτουργικό. Φίλε και να... φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Είμαι ψυχολόγο συγγραφέας και youtuber και μητέρα τεσσάρων παιδιών δύο ενηλίκων και δύο ανηλίκων ο λόγος που συστήνω ξανά σε αυτό το βίντεο είναι γιατί λόγω της επικαιρότητα του θέματος α, του ξεσπάσματος του πρόσφατου ξεσπάσματος του διεθνούς φήμης Έλληνα ταινίστα Στέφανου Τσιτσιπά σε ένα γήπεδο το ξέσπασμα μπροστά στον πατέρα του και την διαφωνία που έχει προκύψει, το controversy που έχει προκύψει στον τρόπο που σχολιάζουν οι Έλληνες χρήστες, κύριος του X, του πρώην Twitter, το ζήτημα, σκέφτομαι ότι ίσως περισσότεροι άνθρωποι από αυτούς που παρακολουθούν συνήθως τα βίντεο θα παρακολουθήσουν αυτό το βίντεο και γι' αυτό συστήνω. Είμαι ψυχολόγος. Αποφάσισα συνειδητά από το 2019 να αφήσω το γραφείο και να κάνω τη δουλειά της ψυχοεκπαίδευσης δηλαδή να ετοιμάζω βίντεο όπως αυτό, βίντεο στα οποία να εξηγώ τις βασικές αρχές της ψυχολογίας και της ψυχοθεραπείας και να δίνω μία ψυχολογική σκοπιά στις ανθρώπινες σχέσεις, να τα ανεβάζω στο διαδίκτυο και να είμαι όσο το δυνατόν πιο χρήσιμη και ωφέλιμη σε ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους, τις ανθρώπινες σχέσεις και τον κόσμο. Σήμερα το πρωί έλαβα ένα email από μια φίλη η οποία παρακολουθεί καθημερινό τα βίντεο στο κανάλι και μου έθεσε το θέμα του Στέφανου Τσιτσιπά. Μου έστειλε ένα άρθρο, ένα από τα πολλά άρθρα που κυκλοφορούσε σήμερα σε σχέση με το περιστατικό για το οποίο θα σας διαβάσω στη συνέχεια. Στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube έχουμε ιδιαίτερη ευαισθησία για ζητήματα κακοποίησης παιδιών από τους γονείς τους και τις τελευταίες μέρες το κανάλι μας στο YouTube έχουμε ανεβάσει κάποια βίντεο στο οποία ενήλικες πλέον μιλούμε για τις εμπειρίες παιδικής κακοποίησης που δεχθήκαμε μεγαλώνοντας μέσα σε σπίτια τα οποία φαινομενικά ήταν ok, μέσα σε αγίες ελληνικές οικογένειες. Βρήκα ένα άρθρο το οποίο σας το διαβάζω. Σας διαβάζω ένα άρθρο από το sportfm.gr Γράφει λοιπόν το άρθρο. Το συνέχισε για τον πατέρα του Τσιτσιπάς. Δεν είναι πολύ έξυπνος, είμαι απογοητευμένος. Συνέχεια στην κόντρα που άνοιξε χθε κατά τη διάρκεια του τουρνουά του Μόντρεαλ, έδωσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, λέγοντας πως ο πατέρας και προπονητής του δεν είναι έξυπνος και είναι απογοητευμένος από αυτό. Εν τω μεταξύ, επειδή έχω παρακολουθήσει α, τις δηλώσεις του Τσιτσιπά δεν είπε ο πατέρας μου δεν είναι έξυπνος. Είπε ο πατέρας μου δεν φέρθηκε έξυπνα. Έχει διαφορά να πεις για κάποιον δεν είναι έξυπνος από του να πεις δεν φέρθηκε έξυπνα. Όπως και να έχει όμως. Διαβάζω το άρθρο. Το οποίο δημοσιεύτηκε σήμερα το πρωί στις 9 και 4. Στο προσκήνιο, άλλη μία φορά, για αρνητικό λόγο, βρίσκεται από χθε το απόγευμα ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος είχε ένα αδιανόητο ξέσπασμα εναντίον του πατέρα του Απόστολου. Ο 25χρονος τενίστας στη διάρκεια του πρώτου σετ του αγώνα του με τον Κέινι Σικόρι, στο πλαίσιο του τουρνουά του Μοντρεάλ ξέσπασε κατά του πατέρα και προπονητή του Απόστολου μιλώντας απρεπώς σε εκείνον και ζητώντας επιταχτικά να αποχωρήσει από την εξέδρα. Λίγη ώρα μετά τον αποκλεισμό του από τον Ιάπων αντίπαλό του, ο Τσιτσιπάς μίλησε στους εκπροσώπους του τύπου και έδωσε συνέχεια στο περιστατικό δηλώνοντα απογοητευμένο από τον πατέρα και προπονητή του και εκθέτοντα άλλη μία φορά την προσωπική του σχέση. Λέει ο Τσιτσίπα, με βάση τη μετάφραση που έκαναν εδώ στο άρθρο, βάζουμε μέσα σε εισαγωγικά ότι είπε ο Τσιτσιπάς χρειάζομαι και αξίζω έναν προπονητή που να με ακούει και ακούει τα σχόλιά μου ως παίχτη. Ο πατέρα μου δεν είναι πολύ έξυπνο ή πολύ καλό στο να χειρίζεται τέτοιου είδου καταστάσει, είπε αρχικά. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει αυτό. Είμαι πραγματικά πολύ απογοητευμένος μαζί του συνέχισε. Σε ερώτηση αν σκέφτεται αλλαγές σε αυτό το κομμάτι απάντησε. Πραγματικά δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή θα σκεφτόμουν κάποιες αλλαγές, αλλά είμαι πραγματικά απογοητευμένος. Το πιο σημαντικό για έναν παίχτη είναι να έχει άμεσο και καλό feedback από έναν προπονητή. Στο σημείο αυτό θα διακόψω το βίντεο, τη βιντεοσκόπηση και θα σας βάλω το ακριβές βίντεο στην αγγλική γλώσσα Was it okay in practice though with the No, no it wasn't. It wasn't. No. I've been complaining to my coach about it already the last four or five days. And uh that was also the reason we uh I had a confrontation with him during the match. I'm not used to confront my coach in that sense. You know, for me an ATP Masters 1000 match is an important match and I need to be I need I believe the least I deserve is a coach that listens to me and hears my feedback as a player, it's an important one, and tries and adjusts to those kind of things, I feel like you know, my father in those, in those sort of ways hasn't been very smart or very good at handling those situations, or uh, trying to read what's happening inside the court, so that's really poor performance, and it's not the first time he has done that, so um, I'm really disappointed in him. Last one. Would you consider changes on that aspect? Yeah. I really don't know right now, but I'm very disappointed because the first thing, the most important thing as a player with a coach is to have a direct good feedback and uh, to have a coach that listens to the player because the coach is not the one that, that is holding the racket. The player is the one that is uh, trying to execute a game plan and trying to make things happen on the tennis court. So um, you know, I, I have the power in, in some sort of uh, degree, but it's also like a collaborative work that you, you put in together. So it has to be Έχετε δει λοιπόν και εσείς αυτό το απόσπασμα που διαρκεί ένα λεπτό και 33 δευτερόλεπτα στο οποίο προσπάθησα να κάνω όσο το δυνατόν πιο ακριβή μετάφραση πρέπει να σας πω ότι πριν από αυτό το ένα λεπτό και 33 δευτερόλεπτα προηγούνται άλλα δυόμιση περίπου λεπτά στα οποία εξηγεί με τεχνικούς όρους του τένις ο Τσιτσιπάς τι πήγε λάθος στον αγώνα και τι θα έπρεπε να προσέξει και βλέπετε ότι το ρωτάει ο δημοσιογράφος αυτό που λες όμως ήταν οκ okay στην προπόνηση δηλαδή το δούλεψες στην προπόνηση και το απαντάει ο Τσιτσιπάς όχι δεν ήταν παραπονιόμουνα γι' αυτό το θέμα στον προπονητή μου ήδη τις τελευταίες 4-5 μέρες. Δηλαδή έλεγε ο άνθρωπος στον προπονητή του ότι πρέπει να δούμε αυτό και αυτό. Κάτι έλεγε για το βάρος της μπάλας, αλλά επειδή δεν είμαι ειδική στο τέννις, δεν, δεν το, κατάλαβα και δεν το μετέφρεσα κιόλα γιατί δεν έχει νόημα σε αυτό που συζητάμε. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτός ως αθλητής τέννις είχε κάποιες γνώμες σχετικά με το πώς έπρεπε να διαχειριστούν τον αγώνα παραπονιώτα για το θέμα στον προπονητή του τις τελευταίες 4-5 μέρες και αυτός επίσης λέει ήταν και ο λόγος που είχα την αντιπαράθεση, το confrontation μαζί του κατά τη διάρκεια του match. Λέει ότι ο ίδιος δεν είναι συνηθισμένος να αντιμετωπίζει τον πατέρα του τον προπονητή του με αυτή την έννοια, εννοεί ότι δεν κάνει συνήθως καυγάδες με τον προπονητή του, είναι πάρα πολύ πιθανόν την ώρα που βρίσκεσαι σε ένα αγώνα εψίστης της σημασίας, όπου τα νεύρα σου είναι στο Θεό και το άγχος σου είναι στο Θεό, να είναι πιο εύκολο να ξεσπάσεις παρά την ώρα της προπόνησης. Για όσους κακίζουν το τσιτσιπά, οποιοδήποτε άνθρωπος έχει παρόμοια εμπειρία όπου πρέπει μπροστά σε κόσμο, να εκτελέσει ένα έργο, είτε είναι ένας πιανίστας που θα παίξει ένα κομμάτι, είτε είναι ένας αθλητής ο οποίος θα πρέπει να κερδίσει ένα μάτς. Είναι πάρα πολύ το στρες, πάρα πολύ πίεση και εκείνη την ώρα μπορείς πιο εύκολα να ξεφύγεις παρά κάτω από συνηθισμένε συνθήκες. Λέει δεν είμαι συνηθισμένος να αντιμετωπίζω τον προπονητή μου με αυτή την έννοια, in this sense, με αυτόν τον τρόπο. Για μένα λέει αυτό το μάτς, αυτό το μάτς στο, στο, στο τουρνουά στον Καναδά ήταν ένα πολύ σημαντικό Ο μάτς. Ο πέρα, γιατί πάλι σας λέω δεν είμαι ειδική στο τέννις και δεν μπορώ να κατανοήσω. Εσείς όσοι ασχολείστε με τέννις μπορείτε να καταλάβετε ήταν σημαντικό για αυτόν το μάτ και λέει: Χρειάζομαι να είμαι, το διορθώνει. Πιστεύω ότι το λιγότερο που αξίζω είναι ένα προπονητή που να με ακούει. Ο προπονητή ο οποίο να ακούει τι του λέει ο αθλητή. Να ακούει. Την ανατροφοδότηση που του δίνει ως παίχτη. Τη μετάφραση στο κείμενο, Σα διάβασα προηγουμένω το άρθρο, φάνηκε ότι να δίνει ανατροφοδότηση ο προπονητή στον παίχτη. Ενώ εδώ τσιτσιπά λέει ο προπονητή να ακούει το feedback που του δίνω εγώ ο παίχτη, που είμαι μέσα στο γήπεδο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό προσόν για έναν προπονητή. Να ακούει τι του λέει ο παίχτη και να προσπαθεί ο προπονητή να προσαρμόζεται στην ανατροφοδότηση που του δίνει ο παίχτη. Όταν δίνει δηλαδή ο προπονητή οδηγίε στον παίχτη, ο προπονητή που δεν είναι μέσα στο γήπεδο να ακούει τι του λέει ο παίχτη που είναι μέσα στο γήπεδο. Νιώθω, λέει, πω ο πατέρα μου δεν υπήρξε πολύ έξυπνο με αυτού του τρόπου. Δεν το χειρίστηκε πολύ έξυπνα το να ακούει τι του λέει ο παίχτη την ώρα του μάτ ή να ακούσει γιατί τον προειδοποιούσε ο παίχτη τέσσερις-πέντε μέρε πριν. Δεν νομίζω ο πατέρα μου λέει είναι πολύ καλό το να χειρίζεται αυτέ τι καταστάσει. Να ακούει δηλαδή τη γνώμη του παίχτη και να τη λαμβάνει υπόψη του με επαγγελματισμό. Ή να προσπαθήσει, λέει ο πατέρα μου, να διαβάσει τι συμβαίνει μέσα στο γήπεδο. Έτσι, όπω τα περιγράφει ο Τσιτσιπά, λέει ότι ο πατέρα του έχει μέσα στο μυαλό του μια προκαθορισμένη ιδέα για το πώ πρέπει να παίξει, του δίνει αυτό ανατροφοδότηση και για τεχνικά ζητήματα, αλλά και για το τι συμβαίνει μέσα στο γήπεδο, αλλά αυτό λέει μένει κολλημένο σε αυτό που έχει στο μυαλό του. Και αυτή είναι φτωχή απόδοση προπονητή, λέει, και δεν είναι η πρώτη φορά που το έχει κάνει ο πατέρα μου αυτό το πράγμα. Έτσι λέει, είμαι πραγματικά απογοητευμένο γι' αυτό. Στην πραγματικότητα λέει ο άνθρωπο, δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό, ότι έχασε το ματ, επειδή ενώ ο ίδιο ήταν μέσα στο γήπεδο και είχε ο ίδιο την αίσθηση του πώ ήταν η ρακέτα του, πώ ήταν η μπάλα του, τι γινόταν, ο πατέρα του απ' έξω και προπονητή του του έδινε οδηγίε οι οποίε δεν συμβάδιζαν με την ανατροφοδότηση που του έδινε ο ίδιο ο παίκτη εκείνη τη στιγμή και με τις ανησυχίες που του είχε εκθέσει 4-5 μέρες πριν κατά τις προπονήσεις και τις προετοιμασίες. Του λέει θα σκεφτώσουν αλλαγές, του λέει ο δημοσιογράφος ή ο αθλητικογράφος σε αυτόν τον τομέα, δηλαδή να αντικαταστήσεις τον προπονητή σου. Και λέει ο Τσιτσιπάς πραγματικά δεν ξέρω τώρα τι θα κάνω αλλά είμαι πολύ απογοητευμένος. Επειδή το πιο σημαντικό πράγμα ανάμεσα σε έναν παίχτη και έναν προπονητή είναι να υπάρχει άμεση καλή ανατροφοδότηση. Τι εννοεί: Ο παίχτη που είναι μέσα στο γήπεδο να λέει στον προπονητή τι παίζει και ο προπονητή να το πιάνει, Όχι να μένει προσκολλημένο σε αυτά που έχει μέσα στο μυαλό του. Και ο προπονητή να ακούει τον παίχτη, επειδή ο προπονητή δεν είναι αυτό που κρατάει τη ρακέτα. Ο παίχτη είναι αυτό που προσπαθεί να εκτελέσει ένα σχέδιο παιχνιδιού και προσπαθεί ο παίχτη να επιτύχει πράγματα μέσα στο γήπεδο του τέννη. Ω ένα βαθμό, λέει ο Τσιτσιπά, έχω τον έλεγχο, αλλά επίση το να παίξει καλό τέννη ένα αθλητή σε τέτοιο επίπεδο, σε παγκόσμιο επίπεδο πρωταθλητισμού, δεν εξαρτάται μόνο από τον ίδιο, εξαρτάται και από τη δουλειά συνεργασία που έχει με τον προπονητή του. Ο παίχτη και ο προπονητή πρέπει να συνεργάζονται, να έχουν αμοιβαία συνεργασία και από τι δύο πλευρέ. Όχι ο προπονητή να επιτάσσει στον παίχτη τι να κάνει και να μην ακούει τι του λέει ο παίχτης που είναι μέσα στο γήπεδο και κρατάει τη ρακέτα. Και για να εξελιχθώ κατά ο τσιτσιπάς στο τέννις που παίζω δεν πρέπει να μείνω κολλημένος σε αυτό, ενώντα το παρόν μοτίβο. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο για μένα, παρακολουθώντας αυτό το απόσπασμα της συνέντευξης, το οποίο σας το έβαλα αυτούσιο και που ελπίζω να το έχω μεταφράσει πιο έγκυρα από ίσω προηγούμενε μεταφράσει που διαβάστηκα στο άρθρο. Έχω σχηματίσει ως ψυχολόγος μία άποψη για το γεγονός ότι αυτό που συμβαίνει δεν έχει να κάνει πρωτίστως και κυρίως με ένα παλιόπεδο το οποίο έχει το θράσος να εξυβρίζει τον πατέρα του σε ένα γήπεδο τένις ενός παγκοσμίου τουρνουά που να παρακολουθούν εκατομμύρια άνθρωποι αλλά ίσως να έχει να κάνει με κάτι βαθύτερο. Έχω μαζέψει κάποιες απεικονίσεις οθόνη από το Twitter, το οποίο τώρα Twitter ονομάζεται X. Έχω μαζέψει κάποιες απεικονίσεις οθόνη όπου υπάρχουν θετικά tweets για αυτό το ζήτημα και κάποιες απεικονίσεις οθόνης όπου υπάρχουν αρνητικά tweets. Είμαι ευχαριστημένη να σας πω ότι έχω μαζέψει περισσότερα θετικά παρά αρνητικά tweets. Φυσικά και ο αλγόριθμο του X μπορεί να μου δείχνει αυτά στο οποία βάζω καρδιά. Δεν γνωρίζω. Α ελπίσουμε ότι είναι περισσότερα τα θετικά. Πάμε όμω να διαβάσουμε μερικά αρνητικά tweets για το Τσιτσίπα. Ένα προφίλ το οποίο έχει το ψευδόνυμο Λιπερτέ λέει «Θα έμπαινα μέσα, θα του έπαιρνα τη ρακέτα και όταν θα τον πήγαιναν στο ΚΑΤ δεν θα ήξεραν οι ακτινολόγοι από πού να πρωτοξεκινήσουν να βγάζουν ακτινογραφίες. Μαλακισμένος κατόπεδο. Αυτό είναι ένα tweet το οποίο έγινε πριν καμιά εικοσαριά ώρες στο X από ένα προφίλ που έχει το ψευδόνιμο Λιπερτέ και έχει μια φωτογραφία που δείχνει γυναίκα. Δεν ξέρω αν είναι άνδρας ή γυναίκα που έχει αυτό το προφίλ ο Handler, αλλά λέει αυτό ότι Λέει, θα έμπαιρνα μέσα στο γήπεδο, θα του έπαιρνα τη ρακέτα και θα τον ξυλοκοπούσα. Γιατί λέει, όταν θα τον πήγαιναν στο ΚΑΤ, δεν θα ήξεραν ακτινολόγια από πού να πρωτοξεκινήσουν να βγάζουν ακτινογραφίε και τον κατηγορεί με τα επίθετα μαλακισμένο κατόπεδο. Πάμε παρακάτω. Άλλο αρνητικό tweet. Από ένα προφίλ το οποίο έχει το όνομα Βενετία. Κατά τη διάρκεια του πρώτου σετ, στράφηκε ο Τσιτσιπάς στο μέρος όπου βρισκόταν ο πατέρας του, εξυβρίζοντας τον γαμίσου να γαμηθείς, να πας να γαμηθείς λίγο αργότερα έδιωξε τον πατέρα του από τον box όσο και καλός αθλητής είναι ποτέ δεν θα γίνει άνθρωπος αρνητικό tweet παρακατώ ένα προφίλ με το ψευδόνιμο ανδρίκελος συνεχίζει ο βλάκας, τραγικός έχει ένα εμότσι του εμετού και το hashtag τσιτσιπάς πάμε στο επόμενο ένα προφίλ με το όνομα Αλεξία. Κανέναν Έλληνα δεν τιμά ο τύπος αυτός για να εκπροσωπεί τη χώρα. Αρκετά με τον ψυχάκια. Και ένα emoji το οποίο δείχνει κάποιον να βρίζει. Επόμενο αρνητικό tweet. Από τη μια υπάρχει ο Μανόλο που ευχαριστεί τους γονείς του σε κάθε ευκαιρία και από την άλλη ο καλύτερος ταινίστας της Ελλάδας Τσιτσιπάς να βρίζει χιδέα τον πατέρα του και άλλη φορά τη μητέρα του. Αθλητές καλοί υπάρχουν πολλοί, άνθρωποι λίγοι. Η επιλογή μία γίνεται καραλής. Άρα εδώ αυτό το προφίλ με το όνομα Έλενα μας λέει ότι δεν είναι καλός άνθρωπος ο Τσιτσίπας. Και εδώ βλέπουμε ένα άλλο προφίλ με το όνομα Γκρουέζα και χρυσό να πάρει που δεν το όνομά του το έχει μαυρίσει ο ψυχάκιας. Το επόμενο αρνητικό tweet από έναν τύπο με το ψευδόνιμο θείο έδιωξε από το γήπεδο τελίτσες ο τσιτσιπάς τον πατέρα του τελίτσες αφού πρώτα τον είχε στολίσει τελίτσες μεγάλο αθλητή σε κάνουν τα αποτελέσματα τελίτσες όμως τεράστιο αθλητή σε κάνει το, ήθεσου, το ήθος σου τελίτσες και θαυμαστικά. Και το τελευταίο από έναν τύπο, που, ο οποίο έχει το ψευδόνυμο Θεμή Κέτσο, ο Τζόκοβιτ ανέβηκε στην κερκίδα και φίλησε την κόρη του. Ο Τσιτσιπά φώναξε στον πατέρα του να πα να γαμηθείς και τον έδιωξε από την κερκίδα. Μην αφήνετε τα παιδιά να βλέπουν όταν παίζει ο Τσιτσιπά, δεν αποτελεί πρότυπο, αλλά παράδειγμα αποφυγή. Αυτά είναι τα 8 αρνητικά στιγμιότυπα που έχουμε σχόλια για τον Στέφανο Τσιτσιπάκη το χθεσινό περιστατικό. Έχω και μία κάσα <χεδιά> με θετικά σχόλια, όμως πριν του πάω σε αυτά θέλω να σας διαβάσω μία ανάρτηση που έχει κάνει ο αγαπημένος μου φίλος ο Αντώνης Αλεξόπουλος στο Facebook. Ο Αντώνης Αλεξόπουλος διδάσκει στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, είναι ε, καθηγητής φυσικής αγωγής ε, και της επιστήμης του σπορ του αθλητισμού και τον έχω φιλοξενήσει τον Αντώνη, τον δόκτωρ Αντώνη Αλεξόπουλο, αρκετές φορές στην εκπομπή που έκανα στο ΣΥΓΜΑ στην Κύπρο, όπου κάναμε επιστημονικό myth busting. Και επίσης ο Αντώνης ασχολείται και με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι επιστήμονες στο σπορ και του αθλητισμού. Γράφει λοιπόν ο Αντώνης Αλεξόπουλος. Βλέπω τα σχόλια κάτω από την κανιβαλιστική είδηση για το τσιτσιπά. Κάποια reminders. Reminders σημαίνει υπενθυμίσεις. Το να είσαι κάποιος πατέρας δεν σημαίνει εν σεβασμό. Έχει πατέρες που είναι σκουπίδια, ανίκανοι ή έχουν καταστρέψει τη σχέση με το παιδί τους και έχουν προκαλέσει τραύμα. Δεν είναι ψυχολόγος ο Αντώνης, είναι επιστήμονα στο σπορ και το αθλητισμό. Το πρόβλημα δεν είναι με τον τενίστα, αλλά με έναν πατέρα ο οποίος ανακατεύεται σε πράγματα που δεν έχει αρμοδιότητα. Shit hits the fan when roles gets, get, mixed up in sports. Λέει, τα σκατά χτυπάνε στον ανεμιστήρα, δηλαδή γίνεται χάλια η κατάσταση, όταν ανακατεύονται οι ρόλοι στα σπορτ. Οι αθλητές κάνουν αυτό που ξέρουν, sport performance. Αυτό δεν έκαναν sign-up για να είναι πρότυπα και δεν είναι πρότυπα. Η απέτηση για να γίνουν πρότυπα ή αθλητής, η απέτηση για να γίνει ένας αθλητής πρότυπο είναι αυθαίρετη και πρόσθετη πίεση. Οι γονείς, οι δάσκαλοι, οι προπονητές έχουν κάποιο καθήκον προτύπου και συνεπώς φροντίδας. Το ότι σας σοκάρει που κάποιος γιος βρίζει τον πατέρα του δεν σημαίνει τίποτα περισσότερο από το γεγονός συμμόρφωσης σε μια πατριαρχική νόρμα όπου ο πατέρας έχει το ακατολόγιστο. Ο αθλητής έκανε αυτό που πολλοί άλλοι σκέφτηκαν να κάνουν και δεν έκαναν στους τοξικούς και παρεμβατικού γονεί του. Μη σοκάρονται τα καθώ πρέπει καφτια και μάτια σα, λέει ο Αντώνη Αλεξόπουλο. Ω τελευταίο να σα θυμίσω ότι ο ναρκισμό είναι trauma response. Έχει δίκιο ο Αντώνη ότι οι άνθρωποι οι οποίοι επιλέγουν και έχουν ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητα είναι ναρκισιστέ και μπορούμε να μιλήσουμε για ναρκισιστή όταν ένα άνθρωπο έχει οριμάσει ψυχοσυναισθηματικά και έχει περάσει, εάν μιλάμε για άνδρα, τουλάχιστον 28ο έτο τη ηλικία του για να μιλήσουμε για ένα στυλ προσωπικότητα ναρκιστικό το οποίο έχει καθιερωθεί, και οι ναρκιστέ, όπω επίση και οι άνθρωποι που δεν είναι ναρκιστέ, που μπορεί να είναι έτσι ή να είναι survivors, επιζώντε ναρκιστική κακοποίηση, ή έχουν τραυματιστεί στην παιδική του ηλικία και έχουν δεχθεί ναρκιστικό τραύμα. Λοιπόν, για τον Τσιτσιπά, όπως είναι 25 ετών, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος αυτός για όλη του τη ζωή θα έχει αναρκησιστικά χαρακτηριστικά. Το ξέσπασμα οργής που είχε απέναντι στον πατέρα του μπορεί κάποιος κάλλιστα να το χαρακτηρίσει ως έναν αρκησιστικό ξέσπασμα οργής. Όμως, σε διάφορες ηλικιακές φάσεις, όπως είναι η προεφηβεία, η εφηβεία και το τέλος της εφηβείας, στο οποίο βρίσκεται το ο Τσι τσιπάς, ο Στέφανος τζιπά, ναρκισιστικά χαρακτηριστικά και ναρκισιστικές συμπεριφορές είναι φυσιολογικό να υπάρχουν στους προεφήβους και στους εφήβους. Εδώ ναρκισιστικές συμπεριφορές υπάρχουν στα τρομερά δίχρονα, στα νήπια που βρίσκονται στην ηλικία μεταξύ 2 και 3 ετών. Είναι φυσιολογικό για έναν έφηβο να έχει ναρκισιστικές συμπεριφορές να έχει ακόμη και ναρκισιστικά ξεσπάσματα οργής. Αυτό δεν τον καθιστά ναρκισιστή. Και δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε έναν έφηβο στα 25 του ότι είναι σίγουρο ναρκισιστής. Ξαναλέω, πρέπει να σταματήσει να εξελίσσεται και να αναπτύσσεται το εγκέφαλό του. Οι έρευνε τη νευροεπιστήμης μας έχουν μάθει τα τελευταία χρόνια, μας έχουν γνωστοποιήσει ότι προς η το οποίο στον εγκέφαλο αναπτύσσονται μέχρι την ηλικία περίπου των 26 στα κορίτσια και των 28 στα αγόρια. Άρα υπάρχει αυτό το χρονικό περιθώριο για να αλλάξει κάποιες συμπεριφορές ένας άνθρωπος τότε που υπάρχει πολύ ψηλή νευροπλαστικότητα μέχρι τα 26-28 χρόνια αντιστοίχω του φίλου. Άρα έχει τρία χρόνια ακόμη ο Τσιτσιπάς για να φτάσει στο σημείο που ο τύπος της προσωπικότητας του να είναι πιο ξεκάθαρος. Άρα μπορεί ένας έφηβος, ένας προέφηβος, έναν παιδί να έχει ναρκισιστικές συμπεριφορές, αλλά να μην είναι απαραίτητο ναρκισιστής. Επίσης υπάρχει ένα άλλο φαινόμενο, για το οποίο έχω μιλήσει ενδελεχώς σε ένα από τα επεισόδια του podcast, το φαινόμενο της αντιδραστικής βιότητας ή αλλιώς reactive abuse. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω και το σύνδεσμο από το επεισόδιο του podcast για τον αρχισισμό και το σύνδεσμο για την αντιδραστική βιότητα, αλλά και το σύνδεσμο για το επεισόδιο του podcast με τίτλο «Γόνεις αυτά τα ιερά τέρατα». Και πάμε τώρα να διαβάσουμε τα θετικά tweets, γιατί εγώ θέλω να πιστεύω και πιστεύω ότι η κοινωνία μας αλλάζει και αρχίζουμε να ευαισθητοποιούμαστε και να συνειδητοποιούμε ότι καλός άνθρωπος δεν είναι αυτός που είναι καθώς πρέπει και ότι καλή συμπεριφορά δεν είναι αυτή που ταιριάζει με τα πρέπει της κοινωνίας και τα κοινωνικά στερεότυπα, ότι καλός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος έχει επαφή με τον εαυτό του, ο οποίος έχει αυτογνωσία και αυτεπίγνωση και ο οποίος προσπαθεί και αγωνίζεται να ξεπεράσει τα τραύματα του και τα κολλήματα του. Είναι νεαρός ο Στέφανος ο Τσιπάς, έχει χρόνο μπροστά του και μπορεί να καταλήξει να ένας καλός άνθρωπος. Μπορεί να καταλήξει να είναι και ένας κακός άνθρωπος. Ακόμη όμως δεν μπορούμε να τον κρίνουμε, να τον κατακρίνουμε. Πάμε να διαβάσουμε τα θετικά tweets. Πάμε να δούμε τι έχουν γράψει οι Έλληνες στο Twitter για το Τσιτσιπά θετικό που να μας δίνει το θάρρος και την καλή διάθεση, την ελπίδα να πιστέψουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι. Ένα προφίλ με το uh, handler at ο έγραψε το εξή. το οποίο βρίσκεται και στο εξώφυλλο αυτού του βίντεο. Για το περιστατικό με το βρυσίδι εντό εισαγωγικών του Τσιτσιπά. Ξέρω δεν σας ενδιαφέρει η γνωμούλα μου αλλά θα την πω. Όντω, δεν ήταν σωστός ο τρόπο που μιλήσει ο Τσιτσιπάς στον πατέρα του και προπονητή του. Αλλά όταν ο πατέρας του του φωνάζει διαρκώς για το τι πρέπει να κάνει ενώ αγωνίζεται για να πάρει έναν τίτλο ή μια πρόκριση μιλά δυνατά στο τηλέφωνο αποσπώντας του την προσοχή λες και βρίσκεται στη λαϊκή όταν τον μεγαλώνει σαν πρωταθλητή από νεαρή ηλικία εκπληρώνοντας τα δικά του μάλλον παιδική, παιδικά όνειρα επειδή όλοι βλέπαμε τον αγώνα και ο Στέφανος εκείνη τη στιγμή ζητούσε λύσεις από τον πατέρα του προπονητή για να αντιμετωπίσει τον αντίπαλο του και εισέπρατε το τίποτα, τότε αυτά είναι τα αποτελέσματα. Η σχέση πατέρα ω προπονητή του γιου έχει γίνει αρκετά τοξική και νομίζω πρέπει ο Τσιτσιπάς να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του. Για αρχή ας αλλάξει προπονητή. Και καλό είναι να μην κρίνουμε όταν δεν ξέρουμε σε τι οικογένεια έχει μεγαλώσει. Η δράση φέρνει πάντα αντίδραση. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ σοφό σχόλιο. Θέλω να πω ότι ε, δεν είναι καλή ιδέα ο γονιός να είναι και προπονητής. Όπως με τον ίδιο τρόπο δεν είναι καλή ιδέα ο γονιός να είναι και δάσκαλος του παιδιού και ψυχολόγος του παιδιού και ούτω καθεξής. Η ρόλη πρέπει να είναι διακριτή. Ο γονιός οφείλει να είναι γονέας όχι οτιδήποτε άλλο. Ο Twitter, ένα άλλο προφίλ, έχει γράψει το εξή. Έκαναν οικογενειακή επιχείρηση το ταλέντο του παιδιού τους, ας τα λουστούν τώρα. Ο Τίτο Γιουτζίνιους γράφει «Πολύ καλά κάνει ο Τσιτσιπάς και βρίζει τον πατέρα του και τη μάνα του. Του έχουν μπρίξει τα παπάρια και του φέρονται σαν να είναι πεντάχρονο. Εκμεταλλευόμενοι το ταλέντο του, το οποίο και χρησιμοποιούν ως οικογενειακή επιχείρηση. Τους αξίζει το βρυσίδι που τρώνε. Η Κορνιλία Τσουπάνα, ένα άλλο προφίλ, προφίλ λέει: Παιδιά, αν ο Τσιτσιπά στην ηλικία που είναι, τα 25 δηλαδή. Με την ανεξαρτησία που έχει, έχει όμως ανεξαρτησία, εγώ δεν νομίζω να έχει, και τα φράγκα του δεν μπορεί να σουτάρει τους γονείς του, δεν γνωρίζουμε ποιος διαχειρίζεται τα χρήματα, την ανεπάρκεια τους και την τοξικότητα τους αλίμονο σε εμάς. Έχω την εντύπωση ότι είναι πολύ πιθανόν ο πατέρας προπονητή και η μητέρα επιχειρηματίας, πατέρας και μητέρα επιχειρηματίες, προπονητές, αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει το παιδί τους το project τους να διαχειρίζονται και τα χρήματα του παιδιού τους. Είναι αρκετά πιθανόν. Και ένα αγόρι στα 25 είναι ενήλικας νομικά, αλλά δεν είναι ενήλικας ακόμη ψυχοσυναισθηματικά. Η Βερόνικα Σή γράφει κάτω από το σχόλιο TV σχόλιο που λέει να μην τρεπόμαστε όταν οι αθλητές μας δεν κερδίζουν μετάλλια, αλλά όταν συμπεριφέρονται σαν το τσιτσιπά. Και του γράφει. Φαίνεται τόσο καταπιεσμένος ο Τσιτσιπάς που τον λυπάμαι. Του έχει κάνει εκατομμυριούχου. Του έχει συνέχεια στην κερκίδα να τον πρίζουν. Και τώρα του φόρτωσαν και το μικρό αδερφό να τον προεθίσει, Λίγα του λέει. Πρέπει να του απομακρύνει όσο είναι καιρό. Θα αρρωστήσει. Ένα άλλο προφίλ με το όνομα Never Give Up. Sorry, αλλά θα πάρω το μέρο του Τσιτσιπά, έστω κι α είμαι μειοψηφία. Κανεί δεν ξέρει τι παίζει. Άντε, κρίνουμε όλοι από τον καναπέ μας. Ως... Ο σεβασμός κερδίζεται. Δεν δίνεται μόνο και μόνο γιατί είναι ο πατέρας μας. Που στην τελική δεν γνωρίζουμε και τι σοι πατέρας είναι. Ένα άλλο προφίλ με το όνομα Νάνσου. Όλοι εσείς που κρίνετε και αναπαράγετε μια κάκιστη στιγμή ανάμεσα σε παίχτη προπονητή... Θα έπρεπε να σκεφτείτε τι έχει πάει λάθος με τη ζούλα σας και σας τρέφει η αρνητικότητα και η τοξικότητα. Και ο Bill D. Tax λέει, αν ο Στέφανος θέλει να σώσει την καριέρα του και τη ψυχική του υγεία, πρέπει να απεμπλακεί από την οικογένειά του στο κομμάτι της προπόνησης. Εγώ ως ψυχολόγος θα έλεγα σε πολλά κομμάτια πρέπει να απεμπλακεί από την οικογένειά του. Η Κάθριν Τάτσεσοφ λέει, ο πατέρας του Τσιτσιπά Πρέπει επιτέλους να αφήσει ήσυχο το παιδί του. Δεν είναι πια παιδί. Αρκετά τον εκμεταλλεύτηκε. Ο Στέφανος, όσο και αν αγαπάει τον πατέρα του, πρέπει να τον κάνει πέρα και να βρει ένα καλό προπονητή για να φτάσει στην κορυφή. Ο θείο, ο ραδιούργος Underscore Doc, λέει «Δεν χρειάζεται να έχεις άποψη για τον Τσιτσιπά και την οικογένειά του. Μπορείς να ασχοληθεί με τον εαυτό σου Αντί να ασχολείσαι με ζωέ άλλων στο ίντερνετ, για να αποφύγει να ασχοληθεί με την πάρτη σου. Συμφωνώ. Η βέραν Τζέι Francz λέει: τον... Η Φραντζή, τον τσιτσιπά δεν του συμπαθώ καθόλου, ούτε το αθλημά του. Αλλά όταν ένα παιδί βρίζει του γονεί του, κατά 99% φταίνει εκείνη και μάλιστα σε διαφορετικά επίπεδα. Το κορίτσι με τα κόκκινα λέει «Εγώ συνεχίζω να πιστεύω ότι ο Τσιτσιπάς είναι πνιγμένος από την οικογένειά του και δεν τον αφήνουν να σάνει. Δεν ξέρω αν θα βγω σωστή, αλλά ούτε να βρει άλλον προπονητή δεν τον έχουν αφήσει, ενώ βλέπουν ότι δεν βγαίνει μαζί τους». Ένα άλλο προφίλ με το όνομα χρήστη Ανγκ Ντέιζι «Τον Τσιτσιπά δεν τον συμπαθώ καθόλου, αλλά μάθετε να βλέπετε και τι μπορεί να είναι πίσω από την αντίδρασή του». Ίσως να μην έχει άλλο τρόπο αντίδρασης, να μην του επιτρέπεται να έχει άλλο τρόπο αντίδρασης. Η Σοφία λέει, η διαφορά της οικογένειας Κάραλη, γιατί σε ένα άλλο tweet έλεγαν να, να, σε έναν κόσμο γεμάτο τσιτσιπάτες να γίνεται όλοι Κάραλη. Η, η διαφορά της οικογένειας Κάραλη και της οικογένειας Τσιτσιπά είναι οι γονεί, όχι τα παιδιά. Η Θαλασσινή γράφει τι κρύβει η πόρτα του κάθε σπιτιού, μόνο αυτοί που μένουν μέσα ξέρουν. Και ο η Μαρού 1922 γράφει. Η κριτική στο τσιτσιπά δεν έχει νόημα χωρίς το πλαίσιο στο οποίο έχει προκληθεί συμπεριφορά. Είναι απλά γνώμη περί καλών τρόπων. Σημασία έχει να δούμε πώς προκύπτει η έκρηξη σε όλους μας. Ουδέμια πρόθεση εξ αποστάσεως διάγνωσης θα ήταν άλλωστε χαζό. Αυτά είναι τα θετικά tweets που έχω διαβάσει. Σίγουρα υπάρχουν και πολλά άλλα θετικά και πολλά άλλα αρνητικά tweets. Ω ψυχολόγο και ψυχοεκπαιδευτρία, θέλω να δώσω τη δική μου συμβολή σε αυτό το δημόσιο διάλογο και να συμφωνήσω καταρχά με τον Αντώνη Αλεξόπουλο ότι οι αθλητέ δεν είναι πρότυπα. Οι αθλητέ είναι πολύ ταλαιπωρημένα πρόσωπα, ειδικά οι πρωταθλητέ, οι οποίοι ταλαιπωρούνται πάρα πολύ για να αποδώσουν εκείνε τι μερικέ στιγμέ ή τα μερικά λεπτά που διαρκεί ένα αγώνα. Είναι άνθρωποι εμείς οι υπόλοιποι τους έχουμε βαφτίσει πρότυπα. Ίσως και μια κοινωνία και μια πολιτική προσπαθεί να τους βαφτίσει πρότυπα κατά το πρότυπο του αρτού και θεάματα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, δηλαδή να πηγαίνει η προσοχή του κόσμου και του λαού στους αθλητές ή στους ανθρώπους που είναι στη showbiz και να μην πηγαίνει η προσοχή στα πραγματικά σκάνδαλα και στα πραγματικά προβλήματα, στην ανέχεια, στη φτώχεια, στο κλέψιμο που κάνουν οι κυβερνήσεις από τους λαούς, αλλά να πηγαίνει στα πρότυπα. Δεν θεωρώ ότι είναι καλή ιδέα οποιοδήποτε να έχει ξεσπάσμα αναρχιστική οργή και να το κάνει επίτηδε. Ούτε θεωρώ ότι είναι καλή ιδέα να κυκλοφορούμε στην κοινωνία έτοιμοι ανα πάσα στιγμή να κάνουμε έκρηξη. Ακόμη και αν η έκρηξη μα είναι αποτέλεσμα αντιδραστική βιότητα, aka reactive abuse. Θυμίζω ξανά πως στην περιγραφή αυτού του βίντεο έχω τρεις συνδέσμους. Έχω το σύνδεσμο από το επεισόδιο του podcast για τον αρκισισμό, το σύνδεσμο από το επεισόδιο του podcast για την αντιδραστική βιότητα και το σύνδεσμο από το επεισόδιο του podcast με τίτλο «Γονείς αυτά τα ιερά τέρατα». Εάν έχουμε να πάρουμε κάποια μαθήματα μέσα από αυτή τη δημόσια αντιπαράθεση, είναι τα εξή. Εάν είμαστε γονεί, τα παιδιά μα μεγαλώνουν, εξελίσσονται, ενηλικιώνονται. Ένα παιδί 25 ετών είναι ενήλικα. Σα έχω πει στην αρχή αυτού του βίντεο ότι είμαι η μητέρα δύο σετ παιδιών. Τα δύο παιδιά μου τα μεγάλα είναι ενήλικα. Ο γιο μου είναι 27 και η κόρη μου είναι 24 και μισό, η μεγάλη. Και τα δύο μικρά μου παιδιά είναι ανήλικα. Η μικρή μου κόρη είναι 13 και ο μικρό μου γιο είναι 8. Όσον αφορά στα μεγάλα παιδιά, σε καμία περίπτωση ούτε καμού περνάει από το μυαλό ότι μπορώ να κριτικάρω, να ελέγξω, να καθοδηγήσω του πώς θα ζουν τη ζωή τους. Η μόνη περίπτωση στην οποία θα εκφράσω άποψη για τα παιδιά μου τα ενήλικα είναι όταν μου το ζητήσουν. Όταν έρθουν και μου πούν θέλω τη γνώμη σου πάνω σε αυτό το ζήτημα και πάντοτε όταν εκφράζω άποψη την εκφράζω με επιφυλάξει. Του στείλει εσύ μπορεί να γνωρίζει καλύτερα, έτσι όπω το βλέπω από τη δική μου σκοπιά, αλλά μπορεί να μην έχω και δίκιο και ούτω καθεξής. Και σε καμία περίπτωση ούτε το έχω πράξει στο παρελθόν, ούτε το πράττω στο παρόν, ούτε πρόκειται να το πράξω στο μέλλον, να μπερδέψω του ρόλου μεταξύ μητέρα και ψυχολόγου, γιατί είμαι ψυχολόγο και ψυχοθεραπεύτρια. Ούτε με τα μεγάλα μου παιδιά προσπάθησα, επιχείρησα, πρόκειται να επιχειρήσω να παίξω το ρόλο του θεραπευτή, να γίνω ο ψυχολόγο του. Ούτε με τα μικρά μου τα παιδιά τα ανήλικα. Πρόσφατα, όταν η μικρή μου κόρη ζήτησε να πάει σε ψυχολόγο, μου είπε: Γιατί δεν γίνεται να κάνω μαζί σου συνεδρίε. Τη είπα: Επειδή είναι άλλο ο ρόλο τη μαμά και άλλο ο ρόλο του ψυχολόγου. Και δεν γίνεται να μπερδεύουμε του ρόλου. Με τον ίδιο τρόπο είναι άλλο ο ρόλο του πατέρα ή τη μητέρα και άλλο ο ρόλο του προπονητή ή της προπονήτρια. Και επίση, ακόμη και γονεί που είναι εκπαιδευτικοί, κατά τη ψυχολογική μου γνώμη, απαγορεύεται να διαβάζουν στα παιδιά του. Εάν τα παιδιά των εκπαιδευτικών χρειάζονται βοήθεια στο διάβασμα, να την πάρουν από έναν άλλο εκπαιδευτικό και όχι από το γονέα του. Δεν μπερδεύουμε του ρόλου. Επίση, εάν έχουμε ένα παιδί που είναι χαρισματικό σε κάποιον τομέα, είτε είναι σε ένα σπορ, είτε είναι σε μια τέχνη, είτε είναι ξέρω εγώ, σε οτιδήποτε. Δεν είναι είμαστε εμείς που είμαστε χαρισματικοί. Δεν είμαστε εμείς που θα πάρουμε τα βραβεία. Δεν είμαστε εμείς που θα πάρουμε τους βαθμούς. Διαολίζουμε όταν ακούω να, λέμε, να λένε πήραμε 20 στο διαγώνισμα ή περάσαμε στο πανεπιστήμιο. Δεν είναι η δική σας ζωή. Είναι η ζωή των παιδιών σας. Είναι η ζωή των παιδιών μας. Χρειάζεται όπως και δίποτε οι Έλληνες γονείς να σεβαστούμε τα παιδιά μας. Όπως και δίποτε οι Έλληνες γονείς οφείλουμε να σεβαστούμε τα παιδιά μας. Όπως και δίποτε να υπάρχει πρόβλημα έλλειψης σεβασμού, αλλά υπάρχει πρόβλημα έλλειψης σεβασμού από τους γονείς προς τα παιδιά τους. Εκεί βρίσκεται το πρόβλημα σεβασμού. Τώρα, αν αυτό το βίντεο το ακούει κάποιο ο οποίος είναι παιδί παρεμβατικών και επεμβατικών γονέων, είναι ένα παιδί που βρίσκεται σε παρόμοια θέση με τον Στέφανο Τσίτσιπα, αυτό που έχω να σου πω είναι ότι από τη στιγμή που είσαι νομικά ενήλικος, βάλε τη δουλειά, κάνε τη σκληρή δουλειά, να απεμπλακείς και ψυχικά και συναισθηματικά από τους γονείς σου. Δεν είναι φυσιολογικό ένας που είναι ενήλικας να είναι τόσο περιπλεγμένος με τους γονείς του. Δεν γίνεται να είσαι 25 ετών και να σου λέει η μάνα σου ή ο πατέρα σου είτε πώ θα σερβίρει το τέννι, είτε πώ θα σερβίρει το τραπέζι στο σπίτι, είτε πώ θα κάνει το ένα, είτε πώ θα κάνει το άλλο. Δυστυχώ η ελληνική οικογένεια, μπορεί η μητέρα του Τσιτσιπά να μην είναι Ελληνίδα, αλλά φαίνεται πω είναι μια αμυγό ελληνική οικογένεια στον τρόπο που λειτουργεί. Δυστυχώ στην ελληνική οικογένεια δυστυχώ οι δεσμοί είναι πολύ στενοί. Και οι γονεί έχουν το θράσο και την ασέβεια να παρεμβαίνουν και να επεμβαίνουν συνεχώ στι ζωέ των παιδιών του. Και μάλιστα με χειριστικό τρόπο. Εγώ σου προσφέρω τόσα, εσύ πρέπει να κάνει ό,τι σου λέω. Είναι στο μυαλό η σκλαβιά μα. Στο μυαλό είναι η σκλαβιά μα, όχι στην πραγματικότητα. Δείτε την περίπτωση του Τσιτσιπά. Είναι ενήλικα, είναι 25 ετών, βγάζει χρήματα από το τέννη. Στο μυαλό του, μέσα είναι υποχρεωμένο να ευχαριστεί του γονεί του και να συνεχίζει να του έχει προπονητέ εφόσον και ο ίδιο, όπω είδατε στο απόσπασμα, αντιλαμβάνεται πω αυτό δεν είναι λειτουργικό. Μπορεί να φοβάται να του αφήσει. Μπορεί να μην θέλει να του στενοχωρήσει. Μπορεί να μην θέλει να του πληγώσει. Πάρα πολλά παιδιά τα οποία είναι people pleasers τα οποία προσπαθούν να ευχαριστήσουν τους γονείς τους, καταλήγουν κάποια στιγμή να έχουν τεράστιες εκρηξάρες, όπως αυτές του τσιτσιπά, και ένα ολόκληρο ίντερνετ, και ένα ολόκληρο έξ, και ένα ολόκληρο Twitter να τους κράζει. Αυτέ ήταν οι σκέψει μου, αυτέ ήταν οι απόψει μου. Θα χαρώ πολύ στα σχόλια να διαβάσω και δικέ σα απόψει, οι οποίε πάντοτε αποτελούν αφορμή για επικοδομητικό διάλογο και για διεύρυνση του τρόπου σκέψη όλων μα. Είμαι η Θεκλα Πετρίδου, αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μου κανάλι στο YouTube. Αν σας άρεσε το βίντεο πατήστε like, μοιραστείτε το με φίλους και γνωστούς. Αν δεν το πράξετε ήδη πατήστε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβαίνει νέο βίντεο. Σας ευχαριστώ.